Ο κατά βάση μουσικός αρχιβιάτης Κωνσταντόπουλος είναι στην παρέα μας και πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί από την πολυδιά στη δραστηριότητά του. Πρώτα όμως να τον καλωσορίσω και ευχαριστήσω για την παρουσία του στην Κουλτούρα σου. Κύριε Κωνσταντόπουλε, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, καλά. Τρέχουμε εδώ, συμμαθήματα, πρόβες, όλα. Εντυπωσιαστή, καθώς δεν συμμετέχετε μόνο στο ματωμένο γάμο που θα δει και η Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Δευτέρα, 4 Ιουλίου στο Θέατρο Γης, αλλά περιοδεύετε και με το Φιλοράκι σας στο Λευτέρι Ελευθερίου. Έπεσε το Λευτέρι Ελευθερίου, βέβαια. Με το Γιάννη Ζουγανέλη και με Καραγκιόζη που κάνω εγώ. Με προλάβατε, έπεσε το μάτι μου και σε μια παράση Καραγκιόζη, μια άλλη παιδική. Έπαθα την πλακάρα. Με την ευσταθία τη σε ένα φοβερό μουσικό πρόγραμμα. Είμαστε παντού. Είστε παντού. Φαντάζομαι εντάξει, αυτό το κλασικό με μια βαλίτσα στο χέρι, πώς τα προλαβαίνετε και όλα αυτά. Πού σας βρίσκουμε τώρα? Τώρα βρίσκεται στο Δήμο μου στο Μαρκόπουλο, ναι, όπου είναι η τελευταία μέρα μαθημάτων και ξεκινάμε αύριο περιοδείο με το μένο γάμο, πάμε για Βόλο, Καβάλα, ερχόμαστε δύο και Θεσσαλονίκη, ναι, περιμένουμε πώς και πώς. Μετά πάμε για Κρήτη, δύο παραστάσεις έχουμε το Λευτέρι του Ελευθερίου, παιδί τρελή αλφαβήτα, της Άγιας Κουμπουρή, όπου εκεί γινόμαστε γονείς και παιδιά, όλοι παιδιά, και είναι δηλαδή το θέμα είναι αλφαβήτα, αλλά γίνεται, περνάνε καλά και οι γονείς, αυτό είναι το κόνσεπτ. Και συνεχίζουμε Κρήτη με πόσες παραστάσεις, πάμε Χανιά, Ιεράπετρα, πάμε Ηράκλειο. Αξιοθαύμαστη η αντοχή σας πάντως. Να τα πάρουμε ένα, ξεκινώντας με το ματωμένο γάμο. Η μουσική της παράστασης είναι πρωτότυπη και τείχος του Νίκου Γκάτσου. Πώς αποδόθηκε αυτό δένοντας εισαγωγικά την τραγική αυτή ιστορία που μετρά έναν αιώνα στα κάθε μας? Ναι, νομίζω ότι εμένα με κέρδισε η μουσική από τις πρώτες νότες του οδηγού που μέσα στο Αλκίνικος, γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Αυτούς τους στίχους, αυτές τις μελωδίες, ας πούμε, του Χατζηδάκη, τις έχουμε όλοι περασμένες μέσα στο DNA μας. Οπότε ήταν μια άλλη προσέγγιση και μπορώ να πω, εμένα με αγγίζει εξίσου. Να. Και μουσικά και συγκινησιακά. Νομίζω είναι πολύ βασικό στοιχείο η συγκίνηση στην παράσταση, είναι πολύ σκληρό βέβαια και το θέμα. Οπότε και η μουσική πρέπει να είναι πολύ έντονη, να περνάει μέσα μας. Ο Νικολής ο Χανιωτάκης πάντα εκμεταλλεύεται ακόμα και στα πιο δύσκολα κείμενα, βρίσκει και το χιούμορ κάθε σκηνής και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να, ναι. Καλά τον Νικολή. Ναι, δηλαδή γιατί αυτή η χαρμολύπη, ας πούμε, υπάρχει πάντα. Mm-hmm. Γιατί λοιπόν πιστεύετε σας επέλεξε ο Νικολής Χανιωτάκης να συμμετάσχετε σε αυτή τη δουλειά? Και εσείς πώς ανταποκριθήκατε στο ρόλο του Ξυλοκόπου, νομίζω, έτσι? Του Ξυλοκόπου, ναι. Βέβαια, κάνουμε εκεί, λειτουργούμε σε εισαγωγικά σαν χορός. Δηλαδή, ξεπετιούνται, είμαστε παντού, μέσα από όλο αυτό ξεπετιούνται οι ρόλοι. Και τραγουδάμε όλοι μαζί παρέα, γιατί να πω ότι είναι τετραφωνίες και μάλιστα όλοι οι ηθοποιοί δουλέψαν εξαιρετικά και πάρα πολύ για να μπορέσει να βγει το αποτέλεσμα. Γιατί η μουσική παίζεται ζωντανά από κάποιους μουσικούς και ηθοποιούς. Και από εσάς φαντάζομαι. Και από μένα σίγουρα, ναι. Εννοείται όπως και από τον Γιάννη Καλατζόπουλο που παίζει κιθάρα, ο Κώστας Μποράκης και γίνεται μακρύνει. Όλοι ο καθένας παίζουν κρουστά, κάνουν φωνητικά, όλοι εξίσου συμμετέχουν σε αυτό. Άρα είναι αστείασος ολόκληρος. Άρα έχει δουλέψει πάρα πολύ όσον αφορά τη μουσική και την κίνηση και τον λόγο. Έχει αρχαία στοιχεία, αυτό αντιλαμβάνομαι, γιατί μου είπατε για χορό. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι, έχουμε μπερδέψει το όλο αυτό του Λόρκ, ας πούμε, την Ισπανία με κάποια παραπράγματα σημερινά, νομίζω. Όσον αφορά το με τον Νικολαίστη, είχαμε συνεργαστεί και στον Καλόνθρωπο Σετσουάν, είχαμε ανεβάσει Πέχτ, ναι, ναι, με την Πεγκαλιώτη. Πέχτηκε και εδώ Θεσσαλονίκη αυτό. Ναι, και ήταν φοβερό το κοινό στη Θεσσαλονίκη, θυμάμαι. Και εκεί κάναμε πάλι διάφορα πράγματα. Εκεί είχα στήσει πάλι τη διδασκαλία, είχε κάνει μουσικό Βασίλη ο Κωνσταντίνου. Ναι. Και πάλι είχαμε δουλέψει ανάλογα. Οπότε τώρα ήταν το στοίχημα επίσης μεγάλο. Το να μπορέσει να υλοποιηθεί όλο αυτό. Και μάλιστα σε μουσική του Αλκίνου, ας πούμε, και όταν υπάρχει το παγκράμμα Χατζηδάκη που. Εντάξει, όλοι έχουμε μεγαλώσει με αυτό. Βέβαια, Χατζηδάκη Θεοδωράκη τότε δεν μεγάλωσε. Είναι ο πατέρας όλων μας. Απολύτως. Εδώ τώρα ο ρόλος, ο Ξυλοκόπος, είναι σημαντικός, θεωρείτε? Κοιτάξτε,
έχει μια παρέμβαση ουσιαστική. Όπως είναι το έργο, κάθε ρόλος έχει την δική του αξία. Αυτό νομίζω εγώ. Μπορώ να πω ότι και ο Λόρκα, συγκεκριμένα ας πούμε, για τους ξυλοκόπους, είναι ένα σημείο όπου υπάρχει και χιούμορ στη σκηνή. Δηλαδή σπάει λίγο αυτό το τοπίο όλο και μας οδηγεί στο δάσος. Οπότε μετά πηγαίνει βέβαια το φεγγάρι, ας πούμε, και η ζητιάνα που είναι ο θάνατος. Δηλαδή είναι, διαβάζαμε και μια, όταν είχε παιχτεί η παράσταση, ας πούμε, που το κοινό τότε είχε σηκωθεί όρθιο και χειροκροτούσε και αναγκάστηκε ο Λόρκα να ανέβει στη σκηνή, γιατί στη μέση του έργου, πριν καν έρθει αυτή η σκηνή. Φαντάσου. Ήταν τόσο πρωτοποριακός. Ναι. Ξεκινήσατε την περιόδια σας, έχετε κάποια αποτελέσματα? Κοιτάξτε, εγώ, ναι, με όποιον, δηλαδή ο κόσμος ανακοπλένεται πάρα πολύ, πάρα πολύ θερμά. Και άνθρωποι, ας πούμε, που, να σας πω, αλήθεια, δεν περιμένω να τους άρεσε και ιδιαίτερα, τους άρεσε πάρα πολύ. Γιατί το λέτε αυτό? Αξιόλογοι άνθρωποι, ναι. Γιατί το λέτε αυτό, να μην τους άρεσε? Ενώ, σε εισαγωγικά, όλοι έχουμε κάποιους φίλους που νομίζω ότι τους χαρακτηρίζουν πιο δύσκολους. Από αυτή την έννοια. Πραγματικά και πιο δύσκολοι έχουν εντυπωσιαστεί, και αυτό χαίρομαι πολύ, γιατί έχουμε δουλέψει πολύ όλοι και έχουμε βάλει ο καθένας την αλήθεια του. Το έργο υπογραμμίζει την πυθύνια υποταγή των γυναικών που αποζητούν ελευθερία στην παραδοσιακή κοινωνία, η οποία τους αρνείται την κοινωνική ερωτική ισότητα. Σαφώς ένα κλασικό κείμενο, δεν δέχεται αμφισβητήσεις, ωστόσο έχει αντίκρισμα στην εποχή μας. Όπως βλέπουμε, νομίζω ότι έχει. Να. Νομίζω ότι έχει, δηλαδή άμα δούμε και τα τελευταία χρόνια, ότι σε κάποια πράγματα δεν έχουμε ξεφύγει. Καλός ή κακός, μάλλον κακός. Ναι. Υπάρχουν ακόμα στερεότυπα. Βέβαια. Πού είστε πιο κοντά, εντάξει, είστε μουσικός. Στο θέατρο νιώθετε καλά, νιώθετε ασφαλείς από το να δώσετε μια συναυλία ή να είστε με τους δικούς τους ανθρώπους? Θα σας πω, κοιτάξτε, το θέατρο θέλει πολύ ενέργεια. Αυτό, δηλαδή, στη συναυλία, όπως λέγαμε και με τον Αλκίνο, μαζευόμαστε, κάνουμε τις πρόβες, έχουμε αυτό, είναι και εδώ. Πρέπει όλο το σώμα, η κίνηση, το μυαλό, ο λόγος, το παίξιμο και όλες τον παίζουμε και όργανα. Και είναι μια δουλειά που πραγματικά, δηλαδή πραγματικά θαυμάζω τον Εγκορέστη, το πόσο δουλεύει. Και δηλαδή αυτό που λέω, ας πούμε, για τον Εγκορέστη είναι ότι ζει γι' αυτό. Μα εγώ ξέρω, νυχθημερό δουλεύει, κάνει πάρα πολλές δουλειές. Φυσικά και τον αγαπούν και έχει ανταπόκριση. Δεν είναι ότι έχει γίνει μεγάλη φίρμα, δηλαδή, ο Εγκορέστης στον τελευταίο χρόνο. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό είναι το θέμα. Ναι, δεν το είπα. Θέλει να τελειώσει τη μία δουλειά να πιάσει την άλλη. Εγώ αυτό τον θαυμάζω. Από το ξεκίνημά σας μέχρι σήμερα, πόσο έχει αλλάξει το μουσικό τοπίο σε επίπεδο καλλιτεχνικό αλλά και επίπεδο κοινού, και πόσο θετικές ή αρνητικές βλέπετε τις αλλαγές? Να σας πω, αλήθεια, δεν τις βλέπω πολύ θετικές. Γενικότερα με όλο αυτό δεν υπάρχει, ας πούμε, δισκογραφία. Είναι λίγο το ψηφιακό όλο αυτό. Είναι ένας ορίζοντας λίγο, βγάζεις κάποια τραγούδια και δεν ξέρεις τι θα γίνουν, δεν υπάρχει μια ανταπόκριση. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Δεν τα βλέπω πολύ καλά. Πάντα ετοιμάζουμε δουλειές, πράγματα, αλλά είναι δύσκολο να φτάσει, παρότι το ίντερνετ έχει βοηθήσει, νομίζω ότι έχει δυσκολέψει και τα πράγματα, γιατί τόση πληροφόρηση είναι δύσκολο να φτάσει, ας πούμε, στον ακροατή. Απολύτως, τα έχει καταβροθήσει τα πάντα, θεωρώ εγώ. Έχει καταβροθεί, ναι, δεν θέλω να το πω έτσι, αλλά όντως έτσι είναι, δηλαδή και αυτή η εναλλαγή, ας πούμε, τόσο γρήγορα, δηλαδή ότι εγώ το βλέπω όλους μας θέσεις, δηλαδή ότι δεν υπάρχει καμία υπομονή, σου λέει, εντάξει, πάω στο επόμενο, πάω στο άλλο, δηλαδή, παλιά έγινε, ας πούμε, ένας δίσκος, είχαμε ακόμα, δηλαδή, να μου πεις, έχουν επανέλθει τα βινήλια, αλλά περίμενες να βγει ο δίσκος, δηλαδή, υπήρχε ένα αυτό. Και εγώ είμαι αυτής της γενιάς που αγόραζα δίσκους και τους έχω ακόμα τους δίσκους και με τη λαχτάρα τους έπαιρνα και τους ακούγαμε. Και πόσο... Αυτό που μαζευόμασταν όλοι, δηλαδή τώρα βγαίνουμε πόσοι δίσκοι νομίζω την εβδομάδα και έρχεται... Ναι, τώρα υπάρχει ο κακός χαμός. Αναφέρθηκατε στους μαθητές, θέλω να μου αναφέρετε ιδεολογία το Δίο Κωνσταντόπουλου. Θεωρείτε γενικότερα ότι τα εφόδια που παρέχονται στους σπουδαστές
είναι επαρκή για την κατάρτισή τους. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ένα όργιο λίγο διαφορετικό και ανατρεπτικό να πω. Δηλαδή, η βάση είναι η κλασική μουσική, η τεχνική, αλλά από πολύ μεγάλα παιδιά δουλεύουμε σε όλα τα στυλ της μουσικής, γιατί κάθε στυλ, δηλαδή άμα είσαι, να το πω έτσι, άμα είσαι καλός μουσικός, παίξε μπαχ, παίξε τσάνι, παίξε ρέγγι, παίξε ροκ, όλα μουσική είναι. Αυτό εννοώ, ότι είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί, γι' αυτό και έχουμε και πολλούς μαθητές οι οποίοι είχαν μισήσει παλιά τη μουσική, κάνανε χρόνια και ήρθαν και το βλέπουν από μια άλλη οπτική γωνία. Εννοείται τους αφήσατε λίγο ανοιχτούς στις επιλογές τους και στις προτιμήσεις του. Θέλουμε τον άλλο να το κάνουμε μουσικό με την έννοια του όρου και όχι παπαγάλο και μάλιστα να αγαπήσει τη μουσική, γιατί αυτό είναι το βασικό. Να μάθουμε να παίζουμε με άλλους, να αγαπάμε αυτό που κάνουμε και όχι μόνο να κάνουμε τα υποχρεωτικά πράγματα που γίνονται και να μπαίνουμε ας πούμε, μόνο σε μια ύλη. Αυτό εννοώ. Η τέχνη σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Πόσο αληθινό και πόσο εφικτό είναι τελικά αυτό? Και αν το πιστεύετε? Το πιστεύω, γιατί όσο, να το πω, ανοίγουν οι ορίζοντές σου, σίγουρα μειώνεται πρώτα απ' όλα ένα κόμπλεξ σου. Αυτό είναι πολύ αληθινό νομίζω. Δηλαδή, θυμάμαι μικρή πηγαίναμε με τους γονείς ταξίδια στο εξωτερικό και όλη μέρα ήμασταν στα μουσεία και με αυτά και τότε γκρινιάζαμε με τα αδέρφια μου ας πούμε γιατί κουραζόμασταν, ήταν αυτό και εντάξει τι θέλουμε να δούμε και εκείνο και τώρα σκέφτομαι πόσο πλούτο, πόσο τυχεροί ήμασταν που πήραμε αυτά τα ερεθίσματα. Ναι. Είναι σημαντικό. Mm-hmm. Η παιδεία ξεκινάει από την οικογένεια. Ποια η σχέση σας με τη Θεσσαλονίκη, τι μνήμες έχετε από την πόλη και τους ανθρώπους της? Θεσσαλονίκη έχουμε παίξει με αρκετά σχήματα και μουσικά και θεατρικά. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη φιλόξενη που θυμάμαι ας πούμε είχαμε μείνει αρκετό καιρό με τους άγαμους θήτες, που ήμουν άγαμος θήτης. Είχε πλάκα γιατί ήμουν ο μόνος που ήμουν από Αθήνα στα σχήματα. Στην αρχή ήταν λίγο ξύρι, αντιμετώπιση λίγο ξύρι, αλλά μετά τους άνοισα. Αυτό έλειπε. Λοιπόν, 4 του Ιούλη, ματωμένος γάμος, θέατρο Γης. Από τα υπόλοιπα που κάνετε θα δει Θεσσαλονίκη κάτι? Μιλάμε γιατί ακόμα η περιοδία χτίζεται. Σίγουρα θα πάμε την Αλφαβήτα προς τα πάνω. Σίγουρα θα πάμε τον Καραγκιόζη στο 2 στη Χαλκιδική, στον Αρμενιστή. Όπως και με το τελευταίο τον Αστερέ, το βραδινό μας. Τώρα από Θεσσαλονίκη δεν ξέρω αν θα περάσουμε. Συζητάμε ακόμα γιατί είναι ανοιχτή η περιοδία. Γεμίζουμε τα κενά. Μακάρι να τα δούμε. Κύριε Κωνσταντάπουλε, ευχαριστώ για τη σύντομη συνομιλία. Εύχομαι καλή επιτυχία και με το καλό τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά. Σας περιμένουμε. Γεια χαρά, δύο.